τα έκανα 400. Τα περισσότερα είναι διοικητικά προσωνύμια. Δεν υπάρχει θεά, δεν υπάρχει σκεπτομορφή άλλη τέτοιες συγκρότησης, θαυμαστή συγκρότησης, όπως είναι η Θεά Αθηνά, όπως σας την παρουσιάζω εδώ. Και όπως θα εμπλουτιστεί από εδώ και πέρα. Γιατί? Γιατί αν ρωτήσετε έναν που ασχολείται με την αρχαιότητα και του ρωτήσετε τι είναι η Θεά Αθηνά, θα δείτε ότι ξέρει λίγα. Για την πιο σημαντική θεά της αρχαιότητας, σημαντικότερη και του Ζηνώσου. Δύο θεοί είχαν το όνομα Ελλάδα, Έλληνες, ο Ζήνας, γιατί στην Ελλάδα βρέθηκε, ανακαλύφθηκε, και η Θεά Αθηνά, γιατί ήταν η φροντίδα των Ελλήνων. Μάλιστα, ένα εκπληκτικό χωρίο που βρήκα στην ελληνική γραμματεία, με έκπληξη και ενθουσιασμό, αναφέρεται ότι ο δράκοντας στα πόδια της Αθηνάς, που είναι πίσω από την ασπίδα της, δεν έχει έναν δράκοντα. Είναι ο Ελληνισμός. Η Αθηνά κρατάει τι στο χέρι της. Για μην αμφιβάλλετε για το τι είναι η Αθηνά, σου το λέει. Τι κρατάει? Την νίκη. Σύμβολο Σοφία. Την νίκη. Την αιγίδα. Την νίκη κρατάει. Στο χέρι της κρατάει την νίκη. Ό,τι είναι για την νίκη είναι της Αθηνάς. Εάν δεν έχεις νίκη, έχεις χάσει την Αθηνά. Χωρίς Αθηνά, νίκη, δεν βλέπεις. Αν δεν νικάς, κάτι έχεις χάσει από την Αθηνά. Αν έχεις την Αθηνά, είσαι αίτητος. Αίτητος. Και το λένε ξεκάθαρα τα κείμενα. Μάλιστα, για να πάρουν την Τρία, είναι αναγκασμένοι το σύμβολο της νίκης να το αφαιρέσουν και πηγαίνει ο Οδυσσέας και το αφαιρεί. Το παλάδιο που αφαιρεί μέσα από την Τρία, το σύμβολο της νίκης. Με τη σκέψη του Ομήρου, δεν μπορεί να πέσει η Τρία αν το σύμβολο της νίκης είναι εκεί πέρα μέσα και πρέπει να αφαιρεθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Όμηρος μας δίνει σωστά τις διαστάσεις του πράγματος. Η Θεά Αθηνά και η νίκη ταυτίζονται. Η Θεά Αθηνά δεν την νοιάζει πώς θα νικήσεις, αρκεί να νικήσεις. Υπάρχουν μύρια οδυνηρά και άσχετα, για να μην πω και ανήθικα πράγματα, τα οποία προκαλούν ηθικότατο αποτέλεσμα για την Αθηνά κάνει. Εάν με ένα ψέμα, με ένα δώρο, με μια απάτη, μου φέρεις ένα καλό αποτέλεσμα, για την Αθηνά είναι άριστο. Δεν την ενδιαφέρει παρά μόνο η νίκη. Αυτό είναι το διοικητικό πνεύμα. Αυτό είναι στο στρατό. Ο στρατός δεν σε ρωτάει με ποιο τρόπο θα νικήσεις. Νίκησε με όποιον τρόπο θέλεις. Εντάξει. Αυτή είναι η Αθηνά. Ο επιστήμονας, ο φιλάνθρωπος, ο φιλόσοφος σκέφτεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να πει ψέμα. Δεν μπορεί να εξαπατήσει. Μιλάει μόνο με δεδομένα και τεκμήρια. Αυτή είναι η δουλειά του. Εντάξει. Άλλη συγκρότηση σκέψης ο πολιτισμός της επιστημοσύνης, στον οποίο εμείς μεγαλουργήσαμε, και άλλη συγκρότηση σκέψης η διοικητική. Η διοίκηση θέλει νίκη με οποιοδήποτε μέσο. Δεν σε ρωτάει πώς. Φέρε μου τη νίκη. Έτσι, αυτή είναι η Αθηνά, η οποία δεν τέργεζε στον επιστημονικό φιλοσοφικό κόσμο και δεν την έδωσαν την πρέπουσα προσοχή. Έτσι, η διοικητική βάση χάθηκε από την αρχαιότητα, τα πράγματα σιγά σιγά μετράπησαν, δεν ενωθήκαμε που ήταν ολοφάνερη υποχρέωσή μας. Έτσι, και χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε οι ηγέτες του κόσμου, και για τον λόγο αυτό είμαι πολύ θυμωμένος, όχι μόνο με τους Εβραίους, αλλά και με τους προγόνους. Αυτά είχα να σας πω. Θα ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλω. Κάποιοι τη λέγανε και Αθάνα ή Αθάνη. Πώς θα εξηγείτε αυτό? Από το Αθάνατη. Από το Αθάνα. Αθάνα. Είναι η δωρική διάλεκτος, το Α με το Β είναι λάστα. Έχει πάρα πολλά εντυπωσιακά προσωνύμια, μεταξύ αυτών επίσκοπος. Έχουμε επίσκοπο λοιπόν εμείς, που σημαίνει επί του σκοπού. Μια ερμηνεία του επισκόπου είναι κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Βεβαίως. Έχει προσωνύμια. Τώρα που ανέφερε ο φίλος για τη λέξη κατάσκοπος. Δεν παρακαλώ, θα σας το πω μετά. Θα ήθελα να κάνω μια σύμβαση ότι και η λέξη
wheat στα αγγλικά. Wheat. 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 Εξημένη ευήμια, εξυπνάδα, πονηρία είναι από το μύτη. Την ίδια ρίζα. Wheat είναι με W είναι όμως. W. Βαρβαρικά του. IT. Μπορεί, μπορεί. Όσον αφορά τη διαχείριση μιας πολιτείας, σκοπλάτων στην πολιτεία και στους νόμους, αναφέρεται στο ψέμα με την έννοια, ας πούμε, της... του ιερού ψέματος. Του ιερού ψέματος, ακριβώς, του ιερού ψέματος. Και μετά θα πάμε στο Μακιαβέλη με όλη αυτή η παράδοση, την οποία την εξέφρασε του Μακιαβέλη. Συνήθως, για να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ του σωστού ψέματος και του λαθεμένου, φέρνω δύο γιατρούς και λέω, εάν δύο γιατροί συζητούν για το πώς θα θεραπεύσουν ένα παιδί, έχουν κανένα λόγο να, αν θέλουν να το θεραπεύσουν, να παραποιήσουν τα δεδομένα, μόνο αλήθειες και δεδομένα, για να το σώσουν. Έτσι δεν είναι? Τη διάγνωσή τους, τα δεδομένα, τις αλήθειες, του πράγματος, τη διάγνωση κτλ. Εάν το ίδιο το παιδί πρέπει να το ελευθερώσουν από τα βάρβαρα χέρια ενός ηλίθιου, εκεί χρειάζεται μόνο αλήθειες να πει. Αν πει κανένα ψέμα πειράζει. Άμα με ένα ψέμα ελευθερώσει το παιδί, δεν έπραξε καλά. Γι' αυτό λέει ότι όταν η Λεοντή δεν επαρκεί, βάλε και την αλλοπική. Έτσι. Ο Δημήτρης Κάσης. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη τα ιστορικά δεδομένα της εποχής, ειδικά την κλασική περίοδο, όπου οι Πέρσες τρέχουν απόλυτο σεβασμό και προσφέρουν δώρα και άλλα στο μαντίο των Δελφών. Δεν το πειράζουν, δεν το καίνε. Το ίδιο το μαντίο των Δελφών εκφράζει μια φιλομυντική, φιλοπερσική στάση. Εργάζεται κατ' ουσίαν ως πέμπτη φάλακα για λογαριασμό τους. Και απέναντι όταν φτάνουν στην Αθήνα και είναι το ναό της Αθήνας, έτσι. Το ιερατείο της Αθήνας συμπαραστέκεται στον Θεμιστοκλή και ηττώνται στο Αρτεμίσιο και στη Σαλαμίνα στη συνέχεια. Έτσι. Βλέπουμε δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη από τους ιερείς της Αθήνας και από τους ιερείς των Μαντίου των Δελφών. Αυτό ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει τώρα. Αυτή η προβληματισμή που αναφέρει ο Δημήτρης είναι όλη γραμμένη μες στο βιβλίο. Θα δείτε 35 απάτες που κάνει ο μεγαλύτερος ήρωας όλων των εποχών στην αρχαιότητα, ο Θεμιστοκλής. 35 οδυσσιακές αποφάσεις παίρνει. Όταν λέω οδυσσιακό, σημαίνει. Εντάξει. Λοιπόν, παραμυθιάζει τους πάντες για να γίνουν τα πράγματα ακριβώς όπως θέλει και σώσει την Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος ήρωας όλων των εποχών αποκαλύπτει τότε Οδυσσέας. Από τότε αποκαλύπτει Οδυσσέας. Γιατί άλλη οδυσσιακή σκέψη, δηλαδή σήμερα μαλώνουν οι ελληνοκεντρικοί μεταξύ τους. Μα δεν είμαι συλλέκτης αληθιών. Είμαι άνθρωπος που επιδιώκω αποτέλεσμα. Αν εσύ φέρεις καλύτερο αποτέλεσμα, μαζί σου θα είμαι. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, ακόμα και αν δεν συμφωνώ. Αρκεί εσύ να φέρεις το καλύτερο αποτέλεσμα από μένα. Αυτή είναι οδυσσιακή σκέψη. Σήμερα οι Έλληνε, όχι, δεν είναι έτσι, εγώ διάβασα εκείνο. Ωραία. Ούτε το ένα προφορά, ούτε το άλλο. Μια χαρά. Εάν σήμερα θέλουμε να ενωθούμε σαν ελληνοκεντρικός χώρος, σαν επανελληνιζόμενοι, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι η οδυσσιακή ευέλικτη συμπεριφορά που κοιτάει το αποτέλεσμα. Τα πάντα τα βαθμολογεί με το αποτέλεσμα. Όχι με τα ευρήματα. Μπορεί ένας ηλίθιος να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα. Για μένα είναι ήρωας. Μπορεί ένας εμπνευσμένος μια στιγμή και μόνο να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Για μένα είναι σημαντικός. Έτσι. Προσέξτε η Οδυσσία. Το οδυσσιακό παράθυρο αυτό που ανοίγει είναι τεράστιο. Και όλοι καλείστε να συνεισφέρετε. Με παραδείγματα, με αρχαιοελληνική γραμματεία, με τρόπους σκέψης. Σήμερα μέρας που λέει, ο Χατζας είπε να σας δείξω τι είναι η δημοκρατία. Ανέβηκε σε ένα μιναρέ και τους κατούραγε. Δημοκρατία είναι να μπορείτε να κάνετε κι εσείς το ίδιο. Πρόσεχα, τουρίστε. Αυτός του μιναρέ. Εντάξει. Σήμερα γέλαγα πολύ μου τώρα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, δηλαδή η εύστροφη, η διαφορική σκέψη της οδυσσιακής ευστροφίας, πρέπει να αρχίσει να γίνει κτήμα μας. Όχι μόνο αλήθειες. Παραλαμβάνω. Όχι μόνο συλλέκτες αληθιών. Αυτό είναι ό,τι διχαστικότερο. Αν μη γίνουμε συλλέκτες αληθιών, εγώ θα μαλώνω συνέχεια.
με το φίλο μου δεν και καλά αυτό το διάλογο, ξέρει παραπάνω από μένα. Δεν διακόπταμε. Ας μην ξεχνάμε την εμβληματική φράση του Weishaupt, ο οποίος είπε «Τι τους είπαμε και δεν το πιστέψανε». Καταντήσαμε λοιπόν χαϊβάνια, γιατί έχουμε μονομερή συλλογή γνώσεων. Ένας λέει καθηγήταρος, άλλος είναι σούπερ χειρούργος. Σ' όλα τα άλλα είναι χαϊβάνια. Μόνο στο συγκεκριμένο τομέα είναι οι δήμονοι. Στη Γερμανία τους λένε οι δήμονοηλίθιους, Fachidiot. Λοιπόν, καταντήσαμε οι δήμονοηλίθιοι εμείς, σοφότατοι σε ένα, δύο, τρεις, πέντε τομείς. Και εκεί προβάλλουμε τον εαυτό μας. Εγώ, κοίτα, ξέρω αυτό, ξέρω αυτό, ξέρω και αυτό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τα μεγάλα σου ιδανικά. Μεταξύ αυτών και κυρίως είναι η πατρίδα. Χωρίς την πατρίδα δεν έχεις τίποτα. Δεν συγγένεια θα σου μείνει, δεν σπίτι θα σου μείνει, τίποτα θα σου. Παρακαλώ. Μιχάλη, δεν πρέπει να κατηγορώ με τον πατρίο των δεμών ότι μηδήσανε από οικονομικά ωφέλη, γιατί ξέρουμε δύο φορές τουλάχιστον σε διαφορετικές οικονομικές περιόδους που ξυλώσαν την πηδεία. Μη διώξαν την πηδεία. Αυτό είναι το αντικείμενο ενός επόμενου βιβλίου που δεν πιστεύω να το γράψω, αλλά θα βάλω μπρος στο μαντίο των δελφών άγρια. Θα τα δούμε αυτά σε μια επόμενη μελέτη. Παρακαλώ. Μια ερώτηση. Ναι. Στα πρωτόκολλα των διεστραμμένων θυσιών αναφέρεται ότι ο σιωνιστικός πίθων έκανε την πρώτη του στάση στην Αθήνα.